Παρακαλώ, κύριε Γεροβασίλη, και το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για το πολυνομοσχέδιο είναι μια ακόμη ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα για την κατάσταση και τις προοπτικές της υπερχρεωμένης χώρας μας ενώπιον του ελληνικού λαού που μας παρακολουθεί με ενδιαφέρον, ακόμη μας παρακολουθεί με ενδιαφέρον. Ευχής έργο βεβαίως θα ήταν να μπορούσαμε να συμφωνήσουμε κιόλας. Επειδή αν συμφωνούσαμε στα αίτια του προβλήματος και στις συνθήκες που μας οδήγησαν εδώ, να ζούμε ακόμη σε καθεστώς επιτροπίας και αν συνενέσουμε στη συνταγή, υπάρχει ελπίδα να φτάσουμε για γρηγορότερα στις λύσεις. Πλην όμως, με τη Νέα Δημοκρατία του 2017, προφανώς δεν φαίνεται να υπάρχει αυτός ο κοινός τόπος. Με μια Νέα Δημοκρατία της αυτάρεσκης επικοινωνίας των αυτοεκπληρούμενων προφητιών, της προπαγάνδας και της μικροπολιτικής αντιπολίτευσης. Μια αντιπολίτευση που η μόνιμη εποδός της είναι εκλογές και παραιτηθείτε. Αυτή η στάση, ξέρετε τι μου θυμίζει περισσότερο? Μου θυμίζει πολύ τρόφιμο σοφρονιστικού ιδρύματος, που απαιτεί να γίνει δεκτή η αίτηση χάριτος, χωρίς όμως να έχει δείξει κανένα δείγμα μεταμέλειας. Ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας δείχνει να αισθάνεται φυλακισμένος στην αντιπολίτευση. Το ίδιο και όσα στελέχη της συμμερίζονται την ιδιοκτησιακή του αντίληψη για το κράτος. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η ηγετική και επικοινωνιακή ομάδα της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να μας εμφανίσει σαν χρυσές μέρες την κυβερνητική θητεία της παράταξής του. Τις μέρες που οι νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις και συγκυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ υποθήκευαν τους πολιτικούς βαθμούς ελευθερίας μας μέσα από συμφωνημένες και υπογεγραμμένες από αυτούς ανελαστικές μας υποχρεώσεις. Όταν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΠΑΣΟΚ συντάσσονταν με τους δανειστές και υπερθεμάτιζαν για τη βιωσιμότητα του χρέους. Αυτές είναι οι μέρες της δικής τους διακυβέρνησης που χαρακτηρίστηκαν από την ανικανότητά τους να κλείσουν αξιολογήσεις, όπως ήταν φυσικό άλλωστε, με τα τεράστια πρωτογενή πλεονάσματα που είχαν συμφωνήσει από το 2015 μέχρι το 2018. Αυτό θα σήμαινε αρνητικά μέτρα συνολικού ύψους περίπου 20 δις που εμείς αποφύγαμε με τη δική μας διαπραγμάτευση. Αυτές οι μέρες της δικής τους διακυβέρνησης έφεραν τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, τη διάλυση του κοινωνικού ιστού και της μεσαίας τάξης. Αυτό ήταν το περιβόητο success story του Σαμαρά. Και να είστε απολύτως βέβαιοι πως δεν ξέχασε ούτε ένας από τους συμπολίτες μας, επειδή έτσι θα ήθελαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Όμως δεν ξέχασε κανείς τη μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα που ευαγγελίζονταν ως υπουργός ο κ. Μητσοτάκης τότε και ευαγγελίζεται και σήμερα. Μεταρρύθμιση που επικεντρώθηκε, μεταφράστηκε και υλοποιήθηκε αποκλειστικά και μόνο με απολύσεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Έλληνες πολίτες γνωρίζουν και μάλιστα βιωματικά ότι η ιδεολογική βάση της ηγετικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας συμπυκνώνεται στην επίθεση στο δημόσιο χώρο, την απαξίωση και συρρήκνωση του δημόσιου τομέα, την υποβάθμιση και τη δυσχέρεια πρόσβαση στις δομές υγείας και εν γέννη την απέχθεια σε ό,τι προσομοιάζει με εθνική πολιτική ή κοινωνικό κράτος. Αυτή η ιδεολογική προσέγγιση της αξιωματικής αντιπολίτευσης οδήγησε τα στελέχη της να μας αντιπολιτεύονται με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή στήρα και φανατικά. Γι' αυτό και από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής μας δημιούργησαν το αφήγημα της αριστερής παρένθεσης. Και φυσικά από τότε ζουν στον τεχνητό τους κόσμο με βασική στρατηγική, όχι το όφελος του κράτους, όχι το όφελος του λαού μας, όχι τη συνεισφορά τους στην εθνική προσπάθεια για την άρση της Επιτροπίας και των Δεσμεύσεων, αλλά με μοναδικό στόχο την επάνωδό τους στην κυβέρνηση, ώστε να ικανοποιηθούν οι ιδεολογικές τους αιμονές. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε πει ότι τα αντίμετρα είναι φερετζές και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταθέτει τη δική της τροπολογία. Αφού ο ΦΠΑ στα αγροεφόδια μειώνεται με σχέδιο νόμου από το 24 στο 13, γιατί προτείνει τη μείωση του ΦΠΑ στα αγροεφόδια από το 24 στο 13? Και αυτά όλα εκ των υστέρων και δεν ψηφίζει τα μέτρα, όπως τα θετικά μέτρα, όπως κατέβηκαν στο πολυνομοσχέδιο που συζητάμε. Με το σχέδιο νόμου προβλέπεται δωρεάν πρόσβαση σε ευρωφορηπιακούς σταθμούς για 135.000 παιδιά έως το 2020.
Τι εννοεί η Νέα Δημοκρατία καταθέτοντας τροπολογία που λέει για αναγκαίες θέσεις ώστε κανένα παιδί να μην μείνει εκτός βρεφονιπιακών σταθμών. Η Νέα Δημοκρατία είναι εγκλωβισμένη. Φοβάται ότι θα βρεθεί στη δεινή θέση που βρέθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο όταν δεν ψήφισε την ΕΦΑΠΑΞ 13η σύνταξη στους χαμηλούς συνταξιούχους και προσπαθεί να καθησυχάσει τους βουλευτές που πρέπει να εξηγήσουν γιατί δεν ψηφίζουν τα θετικά μέτρα. Την επιδότηση νοικίου, την κατάργηση της συμμετοχής ή μείωση στη φαρμακευτική δαπάνη, την αύξηση των δικαιούχων για δωρεάν πρόσβαση σε παιδικού σταθμού, την αύξηση επέκταση οικογενειακού επιδόματος, νέα προγράμματα εργασίας κλπ. Πέρα όμως από αυτόν τον παράλληλο μακάριο κόσμο που ζει το Think Tank της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει και η πραγματικότητα εκεί έξω. Και αυτή η πραγματικότητα λέει πως υπάρχει κόσμος που πιστεύει στο ΣΥΡΙΖΑ, που ελπίζει στο ΣΥΡΙΖΑ, που παρακολουθεί κριτικά και περιμένει από το ΣΥΡΙΖΑ. Κλείνουμε λοιπόν την αξιολόγηση με την προσθήκη στη Συμφωνία θετικών μέτρων που αφορούν 6 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης είμαστε πιο κοντά στην αναδιάρθρωση του χρέους ώστε να καταστεί βιώσιμο και κάνουμε σήμερα στη Βουλή ένα καθοριστικό βήμα ούτως ώστε να προχωρήσει και η ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση, η έξοδος στις αγορές, η άρση της Επιτροπής και τελικά η ανάκαμψη της χώρας με παραγωγική της ανασυγκρότηση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ένας βασικός πυλώνας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας αποτελεί για μας και η ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης που κινούμαστε για αυτήν σε τρεις άξονες. Αποτελεσματικότητα, ανεξαρτησία από κομματικοποίηση και τρίτον διαφάνεια και λογοδοσία της διοίκησης. Σε αυτούς τους τρεις άξονες προχωράμε συντονισμένα υλοποιώντας μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν τις λειτουργίες και το πρόσωπο του κράτους. Η σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του δημοσίου τομέα αποτελεί εχέγγυο για την ανάπτυξη της οικονομίας. Απαντά δε και στο κοινωνικό αίτημα για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες, στην ανάγκη να απλοποιηθούν οι διαδικασίες σε κάθε συναλλαγή τους με αυτό. Τι καταλαβαίνει η αντιπολίτευση, τι καταλαβαίνει η Νέα Δημοκρατία από αυτό, από αυτό το κοινωνικό αίτημα. Πριν λίγες μέρες, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ξεδίπλωσε το όραμά του για το δημόσιο, λέγοντας πως δεν θα έπρεπε να έχουμε καθαρίστριες, πως οι φύλαξες των σχολείων, οι φύλακες δεν πρέπει να υπάρχουν, πως δεν χρειάζονται κάποιες από τις λειτουργίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και που όλα αυτά θα μπορούσαν να εκχωρηθούν σε ιδιωτικές εταιρείες. Θα γνωρίζετε όλοι ότι με τη σύναψη πέρυσι των ατομικών συμβάσεων για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα στο νοσοκομείο Καλαμάτας εξοικονομήθηκαν 256.000 ευρώ. Σε σχέση με αυτά που είχε κόστιζε ο εργολάβος που είχε αναλάβει την καθαριότητα τον προηγούμενο χρόνο. Με τους εργαζόμενους μάλιστα να πληρώνονται και στην ώρα τους και αξιοπρεπώς. Έτσι γίνεται εξοικονόμηση στο δημόσιο, όχι με ιδεολειψίες. Έτσι απελευθερώνονται πόροι και δεν εχμαλωτίζονται οι εργαζόμενοι. Επειδή κάποιοι επιμένουν ιδεολειπτικά να προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα, είμαστε σαφείς. Ο δημόσιος τομέας και ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι ανταγωνιστές. Ο καθένας αναλαμβάνει το δικό του έργο στην οικονομία και όπου απαιτείται συνεργάζονται για να αντιμετωπιστούν οι σύγχρονες ανάγκες της χώρας. Και το λέμε αυτό γιατί αφενός μεν έχουμε την πολιτική βούληση να μεταρρυθμίσουμε το δημόσιο, αφετέρου δεν έχουμε εξαρτήσεις από τον κρατικοδίαιτο ιδιωτικό τομέα. Θα μειώσουμε το κόστος του δημοσίου περιορίζοντας τη γραφειοκρατία με τους εργαζόμενους στη θέση τους. Γιατί στο υποστελεχωμένο και γερασμένο σήμερα δημόσιο το υπερβάλλον κόστος προκύπτει και από την αναποτελεσματική του λειτουργία. Κυρίως όμως επιβαρύνθηκε ακόμα περισσότερο από κυκλώματα. Κυκλώματα που η σημερινή αντιπολίτευση άφησε να λιμένονται τους σπόρους στο δημοσίο, όπως παραδείγματος χάρη αυτά που συζητάμε προσφάτως για την θέματα της υγείας. Μας λέτε λοιπόν, μας λένε ότι δεν χρειάζεται ο ένας, δεν χρειάζεται ο άλλος, μετά μας κατηγορούν γιατί είναι υποστελεχωμένα τα νοσοκομεία, τα σχολεία, μέσα στην αντίφαση βεβαίως. Αλλά πώς θα έχουμε σχολεία, πώς θα έχουμε νοσοκομεία, πώς θα έχουμε χωρίς καθηγητές, χωρίς δασκάλους, χωρίς γιατρούς. Γιατί αυτούς έδιωξαν από το δημόσιο οι κύριοι της αντιπολίτευσης όταν κυβερνούσαν. Σε αυτούς κλείσατε την πόρτα και τώρα μιλάνε με θλίψη για το περίφημο brain drain. Αντί όμως να κάνουν αυτοκριτική, αυτοί που διέλυσαν το κράτος μας κατηγορούν ότι το διωγγώνουμε, παρόλο που από εμάς ο κανόνας προσλήψεων προς αποχωρήσεις στηρείται απαρέκκλητα και κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει.
Και βεβαίως προκαλώ την αντιπολίτευση όταν βρει έναν που διορίσαμε χωρίς διαδικασίες ΑΣΕΠ να μας τον εμφανίσει μπροστά μας. Να μας τους φέρετε μπροστά μας να έτσι. Δεν έχει συμβεί ούτε μία φορά, κύριε Γιουργαντά, αυτό το οποίο περιγράφεται, αλλά θα το λύσουμε περαιτέρω. Και φυσικά η συκοφάντηση δεν σταμάτησε εκεί. Ένα λεπτό θέλω, κύριε Πρόεδρε. Σειρά πήραν στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης τον τελευταίο καιρό οι συμβασιούχοι, που τάχα η κυβέρνηση διορίζει βολεύοντας τους δικούς της. Ούτε οι θεσμοί δεν λένε τέτοια πράγματα. Πόσο μάλλον που στην τεχνική συμφωνία για τη δεύτερη αξιολόγηση αναγνωρίζεται ότι ο αριθμός των συμβασιούχων, που σημειωτέων πολλοί από αυτούς εργάζονται στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν είναι μεγάλος και θα παραμείνει στον ίδιο μέσο όρο με το όσο ήταν το 2016 και τα επόμενα δύο χρόνια. Και μάλιστα με ρητή εξαίρεση των συμβασιούχων για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, των περιπτώσεων φυσικών καταστροφών και άλλων εκτάκτων αναγκών. Και βεβαίως είδαμε με τη χαρά που υποδέχτηκε η Νέα Δημοκρατία τη διαρροή της απόφασης του Ελεκτικού Συνεδρίου. Πόσο χάρηκαν στελέχη της στο ενδεχόμενο συμβασιούχοι να μείνουν απλήρωτοι. Εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόμαστε στον αντίποδα αυτών των αντιλήψεων. Γι' αυτό και τολμήσαμε να αγγίξουμε το ζήτημα των συμβασιούχων και να το αντιμετωπίσουμε, να το δούμε, διότι όλοι αυτοί που μας εγκαλούν είναι αυτοί που δημιούργησαν όλους αυτούς τους εργαζόμενους σε καθεστώς ομοιρίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, προχωράμε αποφασιστικά στην υλοποίηση των δράσεων για την ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης, ώστε μέχρι το τέλος της τετραετίας να έχει διαμορφωθεί μια νέα σχέση κράτους-πολιτών. Ήδη έχουμε δημιουργήσει ένα θεσμικό πλαίσιο για να υλοποιήσουμε τις μεταρρυθμίσεις μας. Σήμερα εγκρίθηκαν τα νέα οργανογράμματα των Υπουργείων και μερικών φορέων από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης. Έχουν προκηρυχθεί θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών των Υπουργείων. Μέσα στο 2017 θα έχει προκηρυχθεί το σύνολο των θέσεων ευθύνης στο Δημόσιο, με στόχο να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία την άνοιξη του 2018. Ενισχύουμε το ρόλο των ΚΕΠ. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, προωθούμε την πλήρη ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στη δημόσια διοίκηση. Ως Υπουργείο, έχουμε ξεκινήσει στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, ΩΣΑ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκές Κυβερνητικές Υπηρεσίες και φορείς, οι οποίοι μας παρέχουν και την απαραίτητη τεχνογνωσία αλλά και βοήθεια. Με το κλείσιμο, κύριοι συνάδελφοι, της δεύτερης αξιολόγησης διαψεύδεται άλλη μια φορά το πολιτικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Όπως διαψεύστηκε με το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης. Όπως διαψεύστηκε η αριστερή παρένθεση που ματέως περιμένουν να κλείσει. Η ιστορία για το ποιες κυβερνήσεις και με ποιους συμμάχους εγκλώβησαν τη χώρα στην Επιτροπή έχει γραφτεί. Τώρα γράφεται η σελίδα εξόδου από τα μνημόνια και την Επιτροπή και γράφεται από τη δική μας κυβέρνηση με το δικό μας σύμμαχο, φυσικά τον ελληνικό λαό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λαμπρούλης, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος και αντιπρόεδρος της Βουλής, έχει το λόγο.